Με τους διεθνείς οργανισμούς να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την κλιμάκωση των επιχειρήσεων της τουρκικής εισβολής στη Βόρεια Συρία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιεν Στόλτεμπεργκ βρέθηκε στην Τουρκία. Στις συναντήσεις του με τους Τούρκους αξιωματούχους, μετέφερε το μήνυμα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της οποίας μέλος είναι και η Άγκυρα. Μοιράστηκα μαζί του τις σοβαρές μου ανησυχίες αναφορικά με την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής με την κλιμάκωση της έντασης και την πρόκληση μεγαλύτερου ανθρώπινου πόνου. Αν και η Τουρκία έχει νόμιμες ανησυχίες για την ασφαλειά της, αναμένουμε να ενεργήσει με αυτοσυγκράτηση. Ο Στόλτεμπεργκ είχε κατηδίαν συναντήσεις με τον Ταγίπ Ερντογάν, τον Υπουργό Άμυνας Χούλουσι Ακάρ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απέφυγε να καταδικάσει ευθέως την τουρκική εισβολή στη Συρία. Η τουρκική πλευρά κατέστησε σαφές για ακόμα μία φορά, με τον πιο ηχηρό τρόπο, ότι η επίθεση που εξαπέλυσε στη Βόρεια Συρία είναι νομιμοποιημένη, ζητώντας μάλιστα και τη στήριξη του ΝΑΤΟ. Βάσει της αρχής της ενιαίας ασφάλειας των κρατών μελών του ΝΑΤΟ, είναι λογικό και νόμιμο να προσδοκούμε από τους συμμάχους μας να δείξουν αλληλεγγύη. Δεν αρκεί για εμάς να λένε «κατανοούμε τις νόμιμες ανησυχίες Τουρκίας». Θέλουμε να δούμε την έμπρακτη αλληλεγγύη. Ο Τσαβούσογλου στράφηκε εναντίον χωρών της Συμμαχίας, οι οποίες υποστηρίζουν τις κουρδικές δυνάμεις στη Συρία, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά των χωρών που κατηγορούν την Άγκυρα ότι βομβαρδίζει άμαχο πληθυσμό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τόνισε πως με την Τουρκία έχουν έναν κοινό εχθρό, το Ισλαμικό κράτος, ζητώντας από την Άγκυρα να παραμείνει αφοσιωμένη στη μάχη κατά των νοσταλγών του Χαλιφάτου και να μην επιτρέψει να αποδράσουν οι τζιχαντιστές από τα εδάφη της Συρίας.